κυρίες και κύριοι, γεια σας. Παρακολουθείτε το Meeting Point του News Bomb με καλεσμένο μας τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία. Θα ξεκινήσω από το Αντόνοφ, από τη συντριβή του αεροσκάφους αυτού στην Καβάλα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια περίεργη ιστορία που ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι έχει και άκρες. Μια ιδιωτική σερβική εταιρεία, πίσω από την οποία μπορεί να κρύβεται και ένα άτομο που κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λαθρεμπόριο όπλων, νοικιάζει από μια αόρατη ουκρανική μεταφορική εταιρεία αεροσκάφος για να μεταφέρει 11,5 τόνους εκπαιδευτικά βλήματα στο Μπαγκλαντές, κατά δήλωση του Υπουργού Αμήνης Σερβίας. Θέλω λοιπόν, επειδή όλα αυτά ακούγονται κάπως παράδοξα και ιδιαίτερα μετά την κατάληξη του συγκεκριμένου αεροσκάφους, να μου πείτε ποια είναι η δική σας εικόνα και να μου πείτε επίσης αν από τις έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή, τις δικές μας, τεκμηριώνεται πράγματι η άποψη ότι επρόκειτο για εκπαιδευτικά βλήματα. Να σου πω κάτι, θα περιοριστώ στο ότι αφορά το συγκεκριμένο Υπουργείο. Για πολλούς λόγους δεν έχει καμία έννοια να μπω σε μια συζήτηση και να σας πω ότι γνωρίζω ευρύτερα στο πλαίσιο της κυβέρνησης ή... Για το τελευταίο υποθέτω ότι θα έχετε ενημερωθεί, γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι. Να σας πω όμως ποια είναι η δική μας ανάμειξη σε αυτό. Η σερβική πλευρά, γιατί το αεροπλάνο απογειώθηκε από τη Σερβία και φορτώθηκε στη Σερβία, εφόσον είχε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο δεν αμφισβητείται, όφιλε να έχει ενημερώσει. Πριν πάση αμφιβολίας, κάνατε και διάβημα. Κατά τούτο λοιπόν, κάναμε διάβημα προς την σερβική πλευρά. Και επίσης, επειδή υφίσταται και ουκρανική ανάμειξη σε σχέση με το αεροσκάφος, κάναμε διάβημα και προς την ουκρανική κυβέρνηση. Έχουμε ζητήσει και από τις δύο χώρες διευκρινήσεις. Το συνολικό βέβαια ζήτημα προφανώς δεν το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, λοιπόν, εσείς κάνατε διάβημα, αλλά γνωρίζουμε από τις δηλώσεις του Προέδρου της Σερβίας ότι ο ίδιος εμφανίζεται ως να μην γνωρίζει το θέμα αφενός και μάλιστα να διατυπώνει και την άποψη ότι τι χρειάζεται ένα διάβημα από τη στιγμή που, όπως είπε, επιλέξει η ιστορία αυτή, η υπόθεση αυτή είναι καθαρή σαν δάκρυ. Και αναρωτιέμαι αν πόσο καθαρό μπορεί να είναι το γεγονός ότι ένα αεροσκάφος με τέτοιο φορτίο πετάει στο FIR το δικό μας και οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ιδέα. Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω τα λεγόμενα του Προέδρου Βούτσιτς, αλλά αυτό που έχω να πω είναι αυτό που μόλις και εσείς την ερώτηση περιλάβατε. Είναι προφανές, νομίζω είναι πανθομολογούμενο, ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, η σερβική πλευρά έπρεπε να έχει ενημερώσει την Ελλάδα, πιθανότατα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αεροσκάφου, το φορτίο του. Αυτό δεν έγινε. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί η σερβική πλευρά να ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν σωστά. Αυτό δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς αναμένουμε δια της διπλωματικής οδού τις εξηγήσεις. Πάντως δεν έχετε κάποια ανταπόκριση μέχρι στιγμής που μιλάμε. Θα επιμείνω λίγο σε μια πτυχή του θέματος που αναμφίβολα δεν ανήκει στο Υπουργείο σας, διότι βλέπω ότι και στο σερβικό τύπο διατυπώθηκε το εξής ερώτημα. Πώς γίνεται, αφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικά βλήματα που είναι 4 φορές φθηνότερα από τα κανονικά, να επιλέγεται ένα τόσο ακριβό μέσο μεταφοράς. Και σε τελευταία ανάλυση, κύριε Υπουργέ, νομίζω καμία χώρα δεν καίγεται για εκπαιδευτικά βλήματα. Είτε καθυστερούσαν μερικές μέρες παραπάνω, είτε όχι, δεν νομίζω ότι θα τσέκανε καμία διαφορά. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και γύρονται και υποψίες κατά πόσο πρόκειται για δυστύχημα ή ενδεχομένως να είναι κάτι άλλο. Λυπάμαι, δεν μπορώ να προσφέρω κάτι παραπάνω σε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τα ερωτήματα, είναι λογικά. Νομίζω τα συμμερίζονται οι περισσότεροι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσείς θα έχετε αναρωτηθεί. Αποκλείεται να μην έχετε αναρωτηθεί. Είναι εύλογα ερωτήματα. Απλώς δεν αναμειγνύω τις προσωπικές μου αναζητήσεις με τα υπουργικά μου καθήκοντα. Τρεις μέρες πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους. Α, με συγχωρείτε πριν φύγω από το αεροσκάφος. Το μαύρο κουτί βρίσκεται σε εμάς ή όχι? Το μαύρο κουτί προφανώς βρίσκεται εκεί που έπεσε το αεροπλάνο. Ωραία. Άρα, δηλαδή, από αυτό θα μπορέσουμε ενδεχομένως να δώσουμε απαντήσεις και στα θέματα στα οποία αναφέρθηκα. Προφανώς το μαύρο κουτί περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία, για την ταχύτητα, για το ύψος, για τους λόγους πτώσης. Και ενδεχομένως και για τους λόγους της πτώσης. Δηλαδή, από εκεί θα μπορέσουμε να διαφωτιστούμε. Πάλι, σας απαντώ επί τη βάση των γενικών γνώσεων, όχι επί τη βάση της ειδικής γνώσης που αποκτώ σαν Υπουργός Εξωτερικών. Δεν το ξέρω. Καλά, αυτονόητο είναι αυτό. Ξέρετε γιατί επιμένω, γιατί ας πούμε στην κοινή γνώμη που υπάρχει μια διάχυτη καχυποψία, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα.
υπάρχει ένα κλίμα ότι μήπως και δεν μάθουμε ποτέ τι έγινε. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα... Σχόλιο το ελληνικό κράτος, καταρχήν, θα μου επιτρέψετε ένα γενικό σχόλιο. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που σπάνια δεν μαθαίνουμε τι συνέβη. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Αλλά το δεύτερο είναι ότι ούτως ή άλλως η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα μιας ανοιχτής συνεννόησης με την ελληνική κοινωνία. Και οι ανακριτικές αρχές έχουν την υποχρέωση. Στο βαθμό που δεν υφίσταται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, και εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας, να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για το τι συνέβη. Mm-hmm. Στο τέλος, προέκυψε κίνδυνος για τον Έλληνα πολίτη από την υπέρπτυση αυτού του αεροσκάφους, χωρίς το ελληνικό κράτος να γνωρίζει τι περιέχει. Τώρα, να επανέλθω σε αυτό που ξεκίνησα να λέω. Συμπτωματικά, τρεις μέρες πριν τη συντριβή του αεροσκάφους, υπήρξε από πλευράς Ιντερπόλ, στο ανώτατο επίπεδο κιόλας, ένα ερώτημα κατά πόσο υπάρχει έλεγχος των όπλων του πολεμικού υλικού, το οποίο αποστέλλεται στην Ουκρανία από την Δύση. Με την έννοια την εξής, ότι η συγκεκριμένη χώρα θεωρείται ότι έχει βεβαρημένο παρελθόν, είχε δηλαδή συνδεθεί, υπήρχαν υποψίες για αλεθρεμπορία όπλων, και δεν είναι η μόνη αρχή που θέτει αυτό το θέμα. Έχουμε και στην Αμερική την κυρία Σπάρτς, τη γερουσιαστή, που ακριβώς το ίδιο θέμα επιμένει. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή θεωρώ ότι είναι κρίσιμο, αν είναι κάτι που σας απασχολεί, αν είναι κάτι που θα έπρεπε να απασχολήσει ενδεχομένως και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, και αν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της διασφάλισης ότι στέλνεται υλικό και παραμένει στην Ουκρανία και δεν μεταναστεύει κάπου αλλού, γιατί έχουμε στείλει κι εμείς. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, οι ελληνικές ποσότητες και ο χρόνος που απεστάλησαν, δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία απασχόλησαν με κανένα τρόπο την Ίντερπολ, και το τελευταίο ζήτημα που αφορά την Ουκρανία αφορά οχήματα και μάλιστα πεπαλαιωμένα οχήματα. Από την άλλη, είναι προφανές ότι το αμυντικό υλικό δεν είναι οποιοδήποτε υλικό. Πρέπει να διασφαλίζεται συγκεκριμένη κατεύθυνση και συγκεκριμένη χρήση. Όλα αυτά γίνονται επ' ονόματι κάποιων αρχών, κυρία Τρέμ. Θα μπορούσε αυτό το θέμα να το θέσει η Ευρώπη, να το θέσει τον κύριο Ζελένσκι, δηλαδή να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, άρα δεν μπορώ υποθετικά να σας απαντήσω για το τι πρέπει να γίνει. Ξαναλέω όμως, η ενίσχυση της Ουκρανίας με υλικό από τη Δύση γίνεται εν ονόματι συγκεκριμένων αρχών. Της δημοκρατίας, της σταθερότητας, της ειρήνης, της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η ίδια η εξαγωγή να υποθηκεύει τις αξίες για τις οποίες γίνεται. Αλλά οφείλω να πω ότι φαντάζομαι, δεν γνωρίζω, φαντάζομαι ότι οι δυτικές χώρες θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικές σε αυτό. Ιδιαίτερα οι μεγάλες χώρες, οι οποίες παρέχουν και σημαντική ποσότητα υλικού. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί η Ιντερπόλ θέτει όμως ένα τέτοιο ερώτημα. Οι χώρες μπορεί να είναι προσεκτικές, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τι γίνεται αυτό το υλικό. Κοιτάτε, νομίζω ότι η Ιντερπόλ, κινούμενη σε έναν χώρο καταπολέμησης του κοινού εγκλήματος, δεν είναι αυτονόητο ότι έχει πάντα την απαραίτητη πληροφόρηση στο επίπεδο της ενίσχυσης μιας χώρας από πολεμικό υλικό μέσα από οδούς εξαγωγής πολεμικού υλικού. Φαντάζομαι ως οι χώρες που εξάγουν θα δώσουν τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία σε αυτό. Αυτό το θέμα για το οποίο συζητάμε, δηλαδή η αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία, από τη δική μας την πλευρά, την ελληνική πλευρά, οδήγησε σε μια κατάσταση θερμοκρασίας αλάσκας τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Η οποία όμως Ρωσία, καταρχάς συνδέεται με το Κυπριακό. Έκανε μια κίνηση στη Σκακέρα, δηλαδή ανακοίνωσε ότι στα κατεχόμενα θα κάνει γραφείο εμπορικών και οικονομικών σχέσεων στο ψευδοκράτος εννοώ, έτσι. Λοιπόν, επίσης συνδέεται με την συνθήκη των Παρισίων για την εγκύτρια δύναμη. Και έχει γερά απαντημένο πόδι στη Λιβύη, ενώ έχουμε... Το Παρισίων είναι το 47 για το 12. Ναι. Εννοώ την αποστρατικοποίηση. Χρησιμοποιήσατε τον όρο εγκύτρια δύναμη, η οποία μου δημιούργησε ένα ερώτημα γι' αυτό σας. Δεν ήταν ακριβές. Είναι συνυπογράφη η Ρωσία τότε. Ως Σοβιετική Ένωση, όχι ως Ρωσία. Ναι, εντάξει. Και επίσης πατάει παρεπτόν, και πόδι στη Λιβύη για να ολοκληρώσω το συλλογισμό και φυσικά θα μου πείτε, γιατί αυτός είναι ο στόχος άλλωστε. Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί, μια και την έχουμε ανάγκη να το πω απλοϊκά, αποφασίσαμε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε αυτό το παγωμένο σημείο. Νομίζω κάνετε ένα
αν μου επιτρέπετε, ένα λογικό άλμα. Λέτε, γιατί αποφασίσαμε να φτάσουν οι σχέσεις μας. Δεν αποφασίσαμε να φτάσουν οι σχέσεις μας στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Εγώ προσωπικά την έκανα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό επί σχεδόν 3 χρόνια να βελτιώσουμε τις σχέσεις με την Ρωσία, τις οποίες τις βρήκαμε σε ένα όχι ιδιαίτερα καλό επίπεδο. Όχι. Ήταν, αν θέλετε, ψυχρές, αλλά τώρα είναι παγωμένες. Ναι, αφού πέρασαν ένα στάδιο... Ο πάγος προήλθε από την στάση μας στο Ουκρανικό και κυρίως από την αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Εδώ είναι το λογικό άλμα. Πώς όχι, έτσι τους ψήφισε μίγα. Όχι. Εάν την εισβολή στην Ουκρανία τη θεωρείτε μίγα, μπορείτε να το χαρακτηρίσουμε όπως θέλετε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι η Ρωσία εισέβαλε. Μιλώ για αποστολή πολεμικού υλικού, κύριε Υπουργέ. Μιλώ για την αποστολή του πολεμικού υλικού και με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή εννοώ το γεγονός ότι είμαστε η 4η χώρα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αποστολή πολεμικού υλικού και η 8η στον κόσμο. Αυτό είναι θορυβώδες, ας το πω έτσι. Σε τι αναφέρεστε, σε χρόνο ή σε ποσότητα? Αναφέρομαι σε ποσότητα. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβές αυτό που λέτε. Νομίζω με τα στοιχεία που έχω ψάξει, αλλά αν θέλετε δεν να το ξαναδούμε. Ακριβές, αλλά το ερώτημα του πολεμικού υλικού ούτως ή άλλως δεν είναι αρμοδιότητα του δικού μου Υπουργείου. Άρα δεν έχει έννοια να καθίσω εγώ να κατατάσω τη χώρα. Και το ερώτημα θα ήταν, και αν ακόμα το κάνατε, τι προσμετράτε. Προσμετράτε τα οχήματα ή δεν προσμετράτε τα οχήματα. Προσμετράτε τα κράνη ή δεν προσμετράτε τα κράνη. Τι ορίζετε ως υλικό, ως πολεμικό υλικό? Η Ρωσία καλώς ή κακώς ενοχλήθηκε. Συμφωνούμε σε αυτό. Γιατί η Ρωσία εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα. Καλώς ή κακώς ενοχλήθηκε. Μου επιτρέπετε? Ναι. Δεν ενοχλήθηκε με άλλη χώρα όμως τόσο πολύ. Αυτό προσπαθώ. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν νομίζω ότι. Με όλους μιλάει. Τι εννοείται με όλους μιλάει? Δεν μιλάει με τον Μακρόν, μιλάει με τον Φιλανδό, δεν μιλάει με τον Γερμανό. Δεν αναλαμβάνει. Οι χώρες αυτές δεν έδωσαν. Δεν αναλαμβάνει η Ιταλία πρωτοβουλίες μαζί με την Κίνα για εκτόνωση της έντασης στο πολεμικό πεδίο και εξέβρεση ειρηνευτικής λύσης. Καταρχήν, κάνετε μια υπόθεση εργασίας. Λέτε, η Ρωσία δεν μας μιλάει. Δεν ζητήσαμε να μιλήσουμε με τη Ρωσία και μας αρνήθηκε. Σε αυτή τη φάση. Α, εμείς κόψαμε. Όχι, δεν κόψαμε, αλλά σας λέω, λέτε, μιλάει με τον πρόεδρο Μακρόν. Ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν και μίλησα. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες, όπως σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, που παρέχει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Η Γερμανία είναι μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Παρουσιάζεται μια εικόνα, ως εάν η Ελλάδα ευνηδίως απεφάσισε να επιδεινώσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Και πολύ καλά είπατε. Όχι, δεν λέω αυτό και δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω κάτι τέτοιο, γιατί είναι καταρχάς παράλογο. Λέω το εξής, ότι με τις επιλογές που κάναμε, οδηγήθηκαν σε πολύ κακό σημείο οι σχέσεις με την Ρωσία, πράγμα το οποίο, προσθέτω, δεν μας συμφέρει, γιατί μπλέκεται στα πόδια μας σε πολλαπλά σημεία. Σας είπα, το Κυπριακό, η συνθήκη των Παρισίων, η παρουσία της Λιβύης, αν θέλετε και η επιρροή της στα Βαλκάνια, δίπλα μας δηλαδή. Εκφράζεται, από ό,τι καταλαβαίνω, εκφράζεται μια διαφορετική άποψη από την άποψη που επέλεξε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εκφράζω άποψη. Κοιτάτε, σας ρωτώ, κάνω μια περιγραφή και λέω. Όχι, εάν χρονομετρήσετε το χρόνο της ερώτησης με τις απάντησεις, θα καταλάβετε ότι εκφράζεται άποψη. Και τη σέβομαι, αλλά δεν είναι κακό να εκφράζετε άποψη. Αλλά αν μου επιτρέπετε, αφήστε με να πω την κυβερνητική θέση. Εννοείται, μπορεί να, μα γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν στο σύνολό της, πήρε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Η θέση αυτή αφορά την προστασία της εδαφικής ακαιρεότητας και των αρχών του καταστατικού χάρη των ΗΕ και άρα και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα αυτονόητα πάντοτε υποστηρίζει αυτή τη θέση. Δεν θα μπορούσαμε. Παρουσιάζεται το ερώτημα ως εάν η ελληνική εξωτερική πολιτική να είχε επιλογή ή το Υπουργείο Άμυνας ή η ελληνική κυβέρνηση να είχε επιλογή. Δεν υπήρξε επιλογή. Η Ρωσία, εν αντιθέση των όσων έλεγε, εν αντιθέση των όρων, είπε σε μένα. Ήμουν στη Μόσχα 4 μέρες πριν από την εισβολή. Εξακολουθείτε να έχετε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Λαυρόφ? Αν με ρωτάτε αν έχω επικοινωνήσει με τον Σεργέη Λαυρόφ από όταν έγινε η εισβολή, απάντηση είναι όχι. Γιατί δεν έχουμε και τίποτα ιδιαίτερο να πούμε. Για να μην σας πω, δεν έχουμε σχεδόν τίποτα να πούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι προσωπικό. Η Ρωσία έκανε 2 πράγματα. Πρώτον, εισέβαλε. Και δεύτερον, σε μια πόλη που υπήρχε ελληνική μειονότητα και γι' αυτό είχα ενημερώσει και είχα παρακαλέσει για την προσπάθειά τους, η ρωσική αντιμετώπιση είναι η πόλη αυτή να καταστραφεί συνολικά. Με τεράστιες απώλειες αμάχων. Εσείς είχατε πάει εκεί. Τι αντικείμενο συζήτησης θα βλέπατε να έχουμε? Εσείς είχατε πάει εκεί και είδατε τα πράγματα από κοντά.
Είχα πάει πριν από την εισβολή στη Μαριούπολη. Μετά την εισβολή πήγα στην Οδυσσό. Ναι. Πέστε μου, πιστεύετε, θεωρείτε ότι... Δεν αμφισβητώ ότι γίνεται ό,τι περνάει από το χέρι σας, αλλά πιστεύετε ότι προστατεύεται επαρκώς η ελληνική μειονότητα σήμερα? Στη Μαριούπολη. Η Μαριούπολη κατεστράφει από το ρωσικό πυροβολικό και από το ρωσικό στρατό. Όχι στη Μαριούπολη. Γενικώς οι ελληνικοί δεν έχουν έρθει εδώ. Έχουν μείνει άνθρωποι εκεί, αυτό εννοώ. Όταν ρώτησα τον πρόξενο που επέστρεψε από τη Μαριούπολη, ήταν ο τελευταίος δυτικός που έφυγε. Η πόλη είχε σχεδόν καταληφθεί όταν έφυγε. Όταν τον ρώτησα τι είδε, αν είδε πτώματα στους δρόμους, μου απάντησε δεν είδα πτώματα. Είδα μέλη ανθρώπων. Για ποια προστασία μιλάμε? Η Μαριούπολη αντιμετωπίστηκε με πρόδειλη βαρβαρότητα. Πείστε μου κάτι. Εκτιμάτε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα? Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία που δείχνουν ότι ανοίγει ενδεχομένως ο δρόμος προς διπλωματική λύση ή όχι? Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή που να μας κάνει αισιόδοξους. Απολύτως τίποτα. Το ρωσικό αφήγημα είναι τελείως αντίθετο με το ουκρανικό και το, αν θέλετε, το αφήγημα που συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι διεξάγει μια επιχείρηση από ναζιστικοποίηση τη Ουκρανία. Όλος ο άλλος πλανήτης ισχυρίζεται ότι εδώ υπάρχει μια εισβολή. Mm-hmm. Πώς βλέπετε να συμβιβάζεται αυτό? Άρα δεν βλέπετε να τελειώνει γρήγορα? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λέω απλώς ότι τα αφηγήματα... Θέλω να πω, τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας δεν σας οδηγούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν βλέπω κανένα στοιχείο αισιοδοξία. Και λυπάμαι που το λέω. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η 20η Ιουλίου είναι για την Κύπρο και για μας μια μαύρη επέτειος. Ακούστηκε εσχάτως ότι ο Ερντογάν σκέφτεται να προσαρτήσει τα κατεχόμενα στην Τουρκία. Ούτως ή άλλως οι κινήσεις που έχει κάνει ενδιάμεσα προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Δηλαδή, με έναν τρόπο πολύ μεγάλης επιρροής που εγγίζει τα όρια της όσμωσης ανάμεσα στο ψευδοκράτος και την Τουρκία. Θέλω όμως να μου πείτε αν εσείς πιστεύετε ότι είναι στη στρατηγική του κάτι τέτοιο και αν αυτό θα μπορούσε να το ευνοεί και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που ανθεί ο αναθεωρητισμός. Αν ξεκινήσω από την τελευταία σας διαπίστωση, είναι προφανές ότι η τουρκική πλευρά ρέπει προς τον αναθεωρητισμό. Δεν θα θεωρούσε κανείς ότι η γενική συμπεριφορά της Τουρκίας το τελευταίο ευρύτερο χρονικό διάστημα είναι μια συμπεριφορά που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και συνάδει με τις συνθήκες. Και η κατοχή του σχεδόν 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί πλήρη απόδειξη γι' αυτό, δυστυχώς όχι τη μόνη απόδειξη γι' αυτό, υπάρχουν και πολλές άλλες. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει η Τουρκία σε απονεννοημένα διαβήματα όπως αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή την προσάρτηση του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επειδή βλέπουμε μια τάση του Ερντογάν να υπερκεράσει τους κεμαλιστές και σε άλλα πεδία, δηλαδή Κύπρος, εισβολή εσείς, προσάρτηση εγώ. Γκρίζες ζώνες εσείς, αμφισβήτηση κυριαρχίας νησιών εγώ. Αυτό δεν ξέρω αν το ερώτημά μου, που ουσιαστικά το έχω ήδη θέσει, αλλά θα ήθελα να το, αν μπορείτε να το αναπτύξετε περισσότερο ως απάντηση, είναι αν αυτά μένουν στο ρητορικό επίπεδο, γιατί η επιδίωξη είναι προφανής, ή αν φοβόμαστε ότι μπορεί να ξεφύγουν από το ρητορικό επίπεδο. Πάντα οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο και να ελπίσουμε το καλύτερο. Ούτως ή άλλως, η τουρκική πλευρά έχει αρκετές φορές υπερβεί τα εσκαμμένα. Mm-hmm. Είπατε πολύ πρόσφατα, πριν από 2 μήνες δηλαδή περίπου, στο News Bomb μάλιστα, είπατε ότι το casus belli δεν είναι κενό περιεχομένο. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοούσατε, δηλαδή έχουμε φύγει από το στάτους του θερμού επεισοδίου και έχουμε μπει σε μία νέα φάση όπου υπάρχει φόβος και για κάτι χειρότερο από αυτό? Αυτό δεν αποτελεί κάτι καινοφανές. Δεν είπα κάτι που δεν γνωρίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Το κάζος Μπέλη διατυπώθηκε απειλή πολέμου. Ναι. Η οποία είναι η μόνη στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία να έχει εκδώσει απειλή πολέμου κατά μάλιστα συμμάχου χώρας και επιπλέον προσαυξητικό στοιχείο είναι ότι η απειλή πολέμου εκτοξεύθηκε για την περίπτωση σε άσκηση νομίμου δικαιώματος της Ελλάδας. Ναι. Της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Μίλια. Όταν
Υφίσταται λοιπόν μια τέτοια διατύπωση, η οποία παρά τις επανειλημμένες ελληνικές και όχι μόνο ελληνικές προσκλήσεις δεν έχει ανακληθεί, πώς μπορούμε ποτέ να τη θεωρήσουμε καινή περιεχομένου? Πώς μπορούμε να τη θεωρήσουμε? Το πλέον με προβλημάτισε. Σχήμα. Δεν είναι πλέον καινή περιεχομένου. Το πλέον με προβλημάτισε. Θεώρησα δηλαδή ότι ως σκέψη τροφοδοτείται από τα όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της Άγκυρας, δηλαδή αυτή την υπέρμετρη κλιμάκωση της επιθετικότητας. Και όχι μόνο εναντί της Ελλάδας. Η Τουρκία έχει εισβάλει σε διάφορες χώρες, στο Ιράκ, στη Βόρεια Συρία, έχει αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Λιβύη, έχει αναμειχθεί στον Κάυκασο. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία φαίνεται ότι δεν έχει την ίδια αντίληψη της διεθνούς νομιμότητας που έχουμε και εμείς, και το λέω επίοικος. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, πώς μπορεί οποιοδήποτε ασχολείται με την ελληνική εξωτερική πολιτική να θεωρήσει το casus belli ως ένα απλό ρητορικό σχήμα? Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Λέτε ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα στα αλήθεια, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Υπουργέ. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, ναι. Τώρα, μένοντας στα ελληνοτουρκικά και στο θέμα του διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο ανάμεσα στις δύο πλευρές που έχει διακοπεί. Με τον διάλογο δεν διατσαβούσογλου τι γίνεται? Υπάρχει ο ομόλογός σας, ανταποκρίνεται? Και αν ναι, πόσο σημαντικό το θεωρείτε αυτό, με την έννοια με το αν θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει το γενικό κλίμα της κορυφής? Κοιτάτε, τον κύριο Τσαβούσογλου τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κατά συνέπεια, αν με ρωτάτε αν υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει πάντοτε ένα κανάλι επικοινωνίας. Εάν όμως αυτό μπορεί να αποτελέσει κανάλι διακρατικών συνομιλιών, νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν με τον πιο απόλυτο τρόπο το διέκοψε αυτό. Διέκοψε κάθε επαφή. Ναι, για κλίμα μίλησα. Δεν είπα ότι θα γίνονται θαύματα. Αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ενδεχομένως το κλίμα. Πάντως, στην παρούσα συγκυρία, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην υπάρχει περαιτέρω όξυνση. Είμαστε πολύ μακριά από μια εγκάρδια συνεννόηση ή ένα κλίμα συζητήσεων. Να κάνω εδώ μια παρένθεση. Αναφερθήκατε στο θέμα της επέκτασης στο νόμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Υπάρχει η πληροφορία που σας ζητώ να την διαψεύσετε ή να την επιβεβαιώσετε ότι είμαστε αρκετά κοντά με την Αλβανία προκειμένου να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Ισχύει? Νομίζω ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Η Αλβανία έχει 12 μίλια και εμείς έχουμε 12 μίλια. Στο Ιόνιο έχουμε 12 μίλια πια. Έχει γίνει με την Αλβανία? Όχι, έχει γίνει. Δεν έχει γίνει με, έχει γίνει μονομερώς. Διότι είναι δικαίωμά μας. Έχει γίνει όμως με απόλυτη κατανόηση και των δύο πλευρών. Ναι, εννοώ τη θεσμοθέτηση αυτού του πράγματος. Είμαστε κοντά αυτό σε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει με την Αλβανία είναι να υπάρξει το συμφωνητικό με το οποίο θα παραπέμψουμε τις διαφορές μας στη Χάγη. Το ζήτημα των θαλασσιών συνόρων με την Αλβανία είναι ζήτημα λιμένο με τη μέση γραμμή. Και εμείς και οι Αλβανοί έχουμε πάει στα 12 μίλια και εκεί που δεν υπάρχουν 24 μίλια και σε ένα μεγάλο διάστημα στην πατρίδα μου στην Κέρκυρα δεν υπάρχουν 24 μίλια, σε μερικά σημεία μπορεί να μείνει ούτε 2 μίλια, υπάρχει μέση γραμμή. Τώρα, εάν χρειάζονται επ' αυτού τεχνικές συζητήσεις στο πλαίσιο της προσφυγής στη Χάγη, αυτές μπορεί να γίνουν, αλλά επί της αρχής η διαφορά με την Αλβανία έχει επιληθεί με πλήρη η αντίληψη του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, της Σούγκλος. 12 μίλια, πλήρη δικαιώματα στα νησιά, παραπομπή στη Χάγη για την επίλυση της όποιας διαφοράς. Τώρα, μερικές φορές στα θέματα κανείς μπορεί να μπει και από την πίσω πόρτα. Και το λέω αυτό γιατί πληροφορούμαστε ότι ετοιμάζεται μια κοινή εκδήλωση με τους Αμερικανούς, είναι μια κοινή πρωτοβουλία για τους ωκεανούς. Ωκεανοί είναι περιβάλλον, είναι κλιματική αλλαγή, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Υπάρχει μια σειρά εκδηλώσεων, θα το αδικούσα, πρωτοβουλειών που λέγεται Ocean Conference. Υπάρχει ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός, ο κύριος Κέρι, και η Ελλάδα ανέλαβε να οργανώσει το Ocean Conference για το 2024. Και μάλιστα τη Δευτέρα θα κάνουμε στο Νιάρχος την παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας. Όπως πολύ καλά είπατε, το προεξάρχον ζήτημα αυτής της πρωτοβουλίας είναι το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος βεβαίως συνοδεύεται και από κανόνες διαχείρισης της θάλασσας, των θαλασσίων ζωνών, του πώς μπορεί να περιφρουρηθεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα, προφανώς, μια ολόκληρη αντίληψη για τον θαλάσσιο πλούτο
συνιστά στοιχείο αυτής της συζήτησης. Αλλά βεβαίως το απολύτως προεξάρχον ζήτημα, στο οποίο δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να διαφωνήσει και μπορεί να είναι ένας κοινός τόπος για όλους μας, είναι η προστασία των θαλασσών. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι καταστροφικό για την ανθρωπότητα, για τις επόμενες γενιές. Μόνο το πλαστικό που πετάγεται στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο είναι μια τραγωδία. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, ο χειμώνας που μας έρχεται... Αισθάνεστε ότι με τηγανίσατε αρκετά. Έχετε κατά καιρούς χρησιμοποιήσει διάφορα ρήματα. Τσουρουφλίζω, παράδειγμα. Ναι. Τώρα περάσαμε στο τηγάνισμα. Αυτά τα οποία υφίσταμε. Πάντως, πάντα με τη φωτιά έχει να αυτά κάνει. Αυτά που υφίσταμε, κύριε. Με τη φωτιά έχει να κάνει, πάντως. Έλεγα ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι εξαιρετικά βαρύς, θα είναι χειμώνα σοκ. Μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα ενεργειακό θρίλερ. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά 15% μείωση κόφτη στο φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κρυώσουμε. Σημαίνει ότι θα μειωθεί η βιομηχανική παραγωγή. Σημαίνει ότι μπορεί, αν θέλετε, να ανακοπεί ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας. Σημαίνει ότι θα επηρεαστεί και η ανάπτυξη. Με βάση, λοιπόν, ότι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο εφιαλτικό σκηνικό, μπορείτε να μου δώσετε μία εξήγηση γιατί πρέπει να εξαντληθεί η τετραετία? Αυτό είναι μία απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Το συγκεκριμένο σκεπτικό είναι η δημιουργία μιας θεσμικής αντίληψης των πραγμάτων. Αυτό το έχει ανακοινώσει με έναν τρόπο πέραν αμφιβολίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι μια άποψη η οποία έχει, ξαναλέω, συγκεκριμένο σκεπτικό απολύτως υποστηρίξιμο. Θα μπορούσε κανείς να έχει και μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Πράγματι, όμως, έχετε δίκιο. Πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Έχετε απόλυτο δίκιο στο ζήτημα της ενέργειας και το πώς θα επηρεάσει το επίπεδο ζωής μας. Ας ελπίσουμε, αλλά δεν υπάρχει, σωστό είπα απαντώντας την πρώτη σας ερώτηση, στη δεύτερη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο να μας οδηγήσει από την αισιοδοξία ότι θα λυθεί το ζήτημα που δημιούργησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και θα μπορέσει να αποκατασταθεί η ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Δεν έχουμε κάτι όμως που να μας οδηγήσει σε αυτή τη διάθεση. Εσείς πήρατε και κάποιο κλίμα από το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το λένε οι αριθμοί αυτό, είναι εκείνη που πλήττεται περισσότερο από τις κυρώσεις. Πλήττεται περισσότερο από τη Ρωσία και βεβαίως η Αμερική για άλλους λόγους είναι περίπου στο απειρόβλητο, παρότι και εκείνη αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά υποδέστε. Αυτό δεν θα το συνυπέγραφα. Καταρχήν δεν θα έβαζα ένα ισοζύγιο ποιος πλήττεται περισσότερο, η Ρωσία ή η... Όχι, ένα συλλογισμό αναπτύσσεων. Όταν κάποιος πλήττεται, μπορεί να σκεφτεί και έναν επανασχεδιασμό. Και αυτό είναι το ερώτημά μου έτσι κι αλλιώς. Αν δηλαδή με βάση αυτό το σκεπτικό υπάρχει σκέψη για να βάλει η Ευρώπη νερό στο κρασί της, παράδειγμα, ή αν αντιθέτως επιμένει στην αρχική της άποψη, αξιολογώντας τα πράγματα με ένα άλλο σκεπτικό, όπως είπατε. Η τάση, η γενική τάση, και την ξέρουμε όλοι, είναι η απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει επίσης προγραμματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και πώς θα μπορούσαν να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και τα ελλείμματα τα οποία δημιουργούνται. Αυτό δεν είναι κάτι το καθόλου εύκολο. Όμως, έτσι όπως πηγαίνει η διεθνή κατάσταση, είναι νομίζω σόφρον να το κάνουμε, να το σκεφτούμε και να το σχεδιάσουμε. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε, πολύ, πολύ μικρή ελπίδα, αλλά καλό είναι να διατυπωθεί και αυτή, ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αλλαγής πορείας για τη Ρωσία. Διότι αυτό που είπατε, ότι βλάπτεται τη Ευρώπη, είναι πολύ σωστό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι βλάπτεται και η Ρωσία πάρα πολύ. Και βλάπτεται και το μέλλον της ρωσικής κοινωνίας. Το έλλειμμα των εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας προς τη Ρωσία δημιουργεί τεράστιο ζήτημα και στη ρωσική οικονομία και στην εξέλιξη της Ρωσίας στα χρόνια που έρχεται. Και δεν σας το λέω με χαρά. Κυρίως στην εξέλιξη, γιατί δεν είναι. Θα το πληρώσουν και οι επόμενες γενιές των Ρώσων αυτό. Και δεν σας το λέω με χαρά αυτό. Η Ρωσία, σαν χώρα, έχει προσφέρει στην παγκόσμια κοινότητα μια τεράστια πολιτιστική παράδοση. Ένα τεράστιο πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος αποτελεί τμήμα της ενιαίας ευρωπαϊκής μας κουλτούρας. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το οποίο στην πραγματικότητα φέρνει στο μυαλό μου το λόγο του Τσόρτσιλ στο Φούλτον του Μιζούρι το 1956, μια σιδερένια κουρτίνα πέφτει πάνω από την Ευρώπη, είναι κάτι το εξαιρετικά στενάχωρο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Ρωσία. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα, κυρία Τρέμπη, που πάντοτε υποστήριζε ότι η Ρωσία πρέπει να περιληφθεί στην ευρωπαϊκή
λογική ασφάλειας. Και αυτό το οποίο συμβαίνει ανέτρεψε πλήρως τις ελπίδες μας γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Αλλά το μόνο που θέλω να πω σαν κατάληξη είναι ότι αυτό δεν έγινε με δική μας ευθύνη. Υπήρξε συγκεκριμένη επιλογή κάθετα αντίθετη στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Mm-hmm. Τώρα, με πήγατε πάλι στο διεθνές δίκαιο, ήθελα κλείνοντας να σας ρωτήσω κάτι πολύ πιο. Η ελληνική εξωτερική πολιτική έτσι κινείται, σαν το Ευαγγέλιο της. Πιο μπανάλ. Με την έννοια του συνηθισμένου. Ανασχηματισμός, ακούγονται πάλι σενάρια, αλλά δένδια σε μετακίνητους. Αυτό σε απόσταση 150 μέτρων υπάρχει το μέγαρο Μαξίμου και ο αρμόδιος να απαντήσει. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ.